Εγώ κατέβηκα το αυτοκίνητο για να πω μπροστά να δω τι συμβαίνει. Και ακούω φωνές και πανικό και γυρίζω πίσω και κοίτα ένα φορτηγό. Χωρίς να πατήσει φρένα, όπως φαίνεται, άναψε τα φρένα, δεν ξέρω τι συνέβη και έχει πάρει όλο το αυτοκίνητο να το πετούσε σαν το κόμμα. Και το αυτοκίνητο έδωσε, κάνει τον μπαμ, πήρε φωτιά και τρέχω να δω γιατί ο φίλος μου ήταν στο αυτοκίνητο και λέω δεν έμεινε τίποτα. Πάει αυτό. Τρέχω από το αντίθετο το ρεύμα του εδώ και ευτυχώς ήταν όλα καλά. Εδώ πήγαμε, πήγε ο κόσμος χαμένο. Δεν τι να σας λέω. Άρχισαν καταρχήν με ανταπόκριση ασθενοφόρα από τη ζωστική άρχισε λίγο. Ενώ είναι δίπλα πόλη της Βέρειας. Και δεν υπήρχε σήμανση για αυτό και έγινε αυτό. Ήταν ένα-δύο άτομα στα 50 μέτρα από το τελευταίο αυτοκίνητο που λογικό είναι ότι δεν σταματάει κανένα στα 50 μέτρα. Μάνο τώρα δεν σταμάτησε. Και το σκοτωθήκαμε στα γαμμένα. Ο κόσμος εδώ έκλαινε, δηλαδή τα κάλαβε, ότι δεν γίνεται για να πιένει, όσο ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς ήταν πολλά άτομα έξω από το αυτοκίνητο, ήδη, γιατί είχαν βαρεθεί να περιμένουν. Όσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητα και ήταν στην πορεία του φορτηγού, είχαν πολλές τραυματίσεις. Πόση ώρα ήταν? Εμείς ήμασταν ούτε 5 λεπτά. Απλά μαζευόταν η ώρα και όταν έφτασε και σταμάτησε το αυτοκίνητο που έφτασε και το φορτηγό το άσπρο, έρχεται από δίπλα του άλλος και τους πήρε όλους παραμόνους. Το ονοματικό όμως Παναγιώτη. Ήρθε και ένα τηλέφωνο σας.